κάθομαι, κοιτώ τον απέραντο ουρανό. Τραγούδησε καλά. Εσύ ήσουν σωστός, σωστός. Σωστό είναι αυτό που σου είπανε. Το ξαπλωτό είναι πιο δύσκολο από το όρθιο. Σαφέστατα για το διάφραγμα. Να με αποφεύγεις να είσαι ξαπλωμένη όταν τραγουδάς, γιατί είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει να κάνει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Τι θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα. Είδα εδώ διάφορα πράγματα. Την πρώτη φορά είπατε ξένο εσείς, ε? Ναι, Savage Love. Και είσαστε και οι μόνοι οι οποίοι μπορείτε να τραγουδήσετε αγγλικά όμορφα και σωστά. Στο show μου ότι φαίνεται ότι ήταν και η proficiency. Εγώ δεν έχω, αλλά τα αγγλικά τα λέω. Το λέω από θέμα προφοράς. Οπότε, well done. Είχαμε πει, μήπως λέγαμε κάτι σε rock. Rock. Ναι. Θέλετε να ακούσουμε λίγο αυτό. Το Σκαντόλφι. Καταρχάς, πως Σκαντόλφι ήταν από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Είχα τα CD τους, τα DVD τους, τα πάντα, τα πάντα. Τα έκανα τα χορευτικά τους, τα πάντα όλα, στο μπάνιο, στον καθρέφτη, με τις βούρτσες. Ναι, ναι, θα χορέψουμε, τα πάντα, ενέργεια. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα show και πιστεύω ότι με αυτό το κομμάτι θα αποδείξουμε τι show μπορούμε να κάνουμε εμείς μέσα στο show. Σηκώνει η παραγωγή και ηχητική αλλά και οπτική. Και εγώ θα κάνω το θείο από την Ινδία αυτό. Εντάξει. Ναι. Είναι ένα up-tempo κομμάτι, οπότε πρέπει να καταφέρουμε να σηκωθούν όλοι να χορέψουν. Μοιράστε το, ναι. Ξεκίνα, δώστης, να πάρει μπρος. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τη Ζένια και το Βαγγέλη. Εντάξει, παιδιά, υπερπαραγωγή. Τελικά το γάμο τον κάνατε. Δεν ξέρω αν περάσετε και μαζί την καραντίνα. Πάντως η σκηνή έγινε. Ωραίο ήτανε. Περιμένω μία απάντηση. Πώς περάσατε την καραντίνα. Μαζί. Μαζί καταρχάς δεν γίνεται. Έπρεπε να ξεκινήσουμε την καραντίνα από την αρχή. Και να δηλώσουμε και διεθνείς κατοικίες. Εγώ πέρασα πολύ καλά. Πέρασα πολύ καλά, χαλάρωσα. Μόνος σου. Με τους δικούς μου, με τους δικούς μου. Εσύ, Ζένια. Εγώ δεν περνάω τόσο καλά όταν μένω σπίτι. Ακούς. Είμαστε διαφορετικοί. Εγώ είμαι σπιτόγατος. Εγώ θέλω τη βόλτα μου, θέλω τους φίλους μου. Εντάξει. Είναι λίγο. Υπομονή, παιδιά, θα αλλάξουν αυτά. Πάντως, πρόβες πώς κάνατε. Μέσω FaceTime. FaceTime και όταν κάναμε και τα τεστ και ήμασταν. Ποια φορά ήμασταν θετικοί. Ναι, ήταν κάποιες προς το τέλος, ας πούμε, που θα ξεκινούσαμε δηλαδή. Αυτή την εβδομάδα. Και μαζί κάποιες λίγες. Ωραία, παιδιά μου, δεν είναι πολύ τσιγλικά τα παιδιά μας τα μικρά, ε. Μαράκι μου, πες, βλέπω, θες να μιλήσεις, βλέπεις όλο εδώ τις ετοιμασίες. Είναι πολύ γλυκά, παιδιά, και είναι πολύ χαρούμενο αυτό που είδαμε και είχατε πολύ ωραία ενέργεια. Ζένια μου, είσαι μια γλύκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που προσπαθείς, που δουλεύετε. Βαγγέλη, το κοστούμι σου θα σπάει. Ναι. Δεν το συζητάω. Είναι. Τι είναι, είναι σχεδιαστή.
Ερωτόκριτος. Είναι ο συνδυαστής. Υπέροχο. Νόμιζα ότι το πήρατε, ξέρεις. Μου άρεσε. Τι γελάς. Το μαζεύεις, λέω. Όχι, ξέρεις, το μαζεύω γιατί έχουμε πει ήδη 2-3 μπραντς και δεν θέλω. Θα μου μαλώσεις μετά και δεν θέλω. Δεν μαλώνω εγώ, αλλά εντάξει. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είδαμε και νομίζω ότι κάθε φορά γίνεστε και καλύτεροι. Βίκη. Μπράβο σας, παιδιά. Θεωρώ ότι ήταν ένα δύσκολο κομμάτι για να το πεις live. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσατε. Μου άρεσε η κίνησή σου. Νομίζω, δεν ξέρω τι θα πούνε οι Δέσποινα, ας πούμε, αν το άκουσε. Νομίζω ότι φεύγανε λίγο στις καταλήξεις. Έφευγε λίγο στις καταλήξεις. Στις καταλήξεις. Η λίμουσα έχει παραλίμουσα. Συνέβη, όμως. Συνέβη, λίγο. Ναι. Κατά τα άλλα είστε φρέσκοι, είστε ταιριαστοί, σας το έχω ξαναπεί. Μ' αρέσετε πάρα πολύ, θα σας βλέπω στη σκηνή. Έχεις ωραία κίνηση, ήσουν άνετη. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα. Ναι. Λίγουσα και παραλίγουσα και όχι μόνο. Βαγγέλη, είσαι υπέροχος. Είναι ένα τραγούδι που σίγουρα σας ταιριάζει. Δηλαδή με το που το διάβασα ότι θα το πείτε, είπανε πάρα πολύ ωραία επιλογή, δύο νέα παιδιά, φανταστικό κομμάτι. Όμως, δύσκολο κομμάτι αυτό για τη Ζένια. Διότι έχει μια κλίμακα που ανεβαίνει διαρκώς, το έχει πει μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της νέας γενιάς, η Νικόλα, από τις Pussycat Dolls. Μεγάλη πρόκληση για τη Ζένια, η οποία είχε πάνω στη σκηνή να σκεφτεί και την κίνησή της, και όλη αυτή τη μετάβαση, νότα. Δεν είναι ένα βατό κομμάτι, μπορεί να ακούγεται πολύ χαριτωμένο, χαρούμενο, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι, ακόμη και για έναν επαγγελματία. Οπότε, Ζένια μου, ήρθες αντιμέτωπη αυτή τη στιγμή με μια δυσκολία που πραγματικά εγώ δεν θα ήθελα να σε βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Ξαναλέω ότι καταλαβαίνω το χαριτωμένο του πράγματος, η σκηνοθεσία ήταν υπέροχη, του Τάσου, φανταστική. Αλλά αρχίζω τώρα σιγά σιγά να ξεκλειδώνω από αυτό, διότι παρασύρομαι από αυτό το οποίο σας βάζει, σας εντάσσει μέσα ο Τάσος, το οποίο είναι φαντασμαγορικό. Και εστιάζω λιγότερο στην προσπάθεια την προσωπική του καθένα. Οπότε, ένα σύνολο βέβαια κρίνουμε. Λίγο δυσκολότερα πράγματα να βάζεις στη Ζένια. Και Ζένια μου, θέλω λίγο, στις ώρες που ξεχνιέσαι και κοιτάζεις το Βαγγέλη, το απολαμβάνεις περισσότερο. Στις ώρες που πρέπει και σκέφτεσαι είμαι στο Just, γίνεσαι λίγο άνευρη πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Προσπάθησε λίγο αυτό όλο να το διασκεδάσεις λίγο παραπάνω. Okay. Αυτό. Σταμάτη. Μα σαν καραμελίτσες είναι και τα δύο. Ναι, είναι πολύ γλυκά, παιδιά. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι ενώ τώρα είναι έτσι, στη σκηνή απάνω έχουν μια άλλη οντότητα και αυτό το θεωρώ πλάς. Το θεωρώ μεγάλο συν. Ότι δεν πιστεύω ότι τώρα η Ζένια έτσι όπως είναι και έτσι όπως είναι τα δυο τους, ότι κάνανε όλο αυτό απάνω στη σκηνή. Που σημαίνει γνήσιο καλλιτεχνικό αίσθημα και όχι αστεία. Μου αρέσατε πάρα πολύ. Κατάλαβα αυτές τις καταλήξεις που λέμε. Διαλέξατε ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι. Εξαιρετικά δύσκολο. Εσύ ήσουν πολύ καλός, αλλά για την Ζένια ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, εγώ εκείνη την ώρα δεν ήθελα να το ακούω και δεν τα άκουγα. Γιατί ήταν τόσο ωραία παρουσιασμένο, τόσο ωραία μπαλαρισμένο. Γιατί ξέρετε, παιδιά, το όλο θέαμα βαθμολογώ εγώ. Και όχι μόνο τη λεπτομερή απόδοση του καθενός. Γιατί η λεπτομέρεια δεν είναι δουλειά του μαθητή ακόμα, είναι δουλειά του εξπερ, του μεγάλου τραγουδιστή. Εδώ να δούμε αν υπάρχει αυτό που λέμε φως και πώς μπορεί να επεξεργαστεί. Λοιπόν, εδώ το φως υπάρχει και το χειροκροτώ. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε τις βαθμολογίες τώρα. Πριν δούμε τις βαθμολογίες, θα σου πω, Ζένια μου γλυκιά, που καταλαβαίνω τη νιώτη σου και τη χαρά σου που θες να βλέπεις τις φίλες σου, λίγο να είστε όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία μαζεμένα, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εδώ διασκεδάζουμε, χαιρόμαστε, περνάμε όνειρο, αλλά έξω υπάρχει μια πιο σκληρή πραγματικότητα. Οπότε οφείλουμε όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Εννοεί. Θα περάσει. Το γνωρίζω, θα περάσει το γνωρίζω, αυτό. Γι' αυτό κάνουμε υπομονή. Μπράβο, αγάπη. Βαθμολογία λοιπόν. Βίκη, ξεκινάμε με σένα. 7. Σταμάτη. 8. Δέσποινη. 7. Μαρία. 7. 29 βαθμοί, συγχαρητήρια.